Γεια σας φίλες μου, είμαι η Μάρεα και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί αρκετές γυναίκες εκεί έξω, τις βλέπω καθημερινά, αλλά θέλω να σας πω ότι και αυτό το θέμα έχει τη λύση. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τι συμβαίνει όταν είμαι μόνη στις γιορτές και προφανώς δεν το θέλω. Μπορώ να σας καταλάβω πολύ καλά. Κοιτάξτε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα. Δεν αγαπάμε τη μοναξιά, αλλά θέλω να διαχωρίσουμε λίγο ότι είναι άλλο η μοναξιά και άλλο η μοναχικότητα. Στη μοναχικότητα έχεις την επιλογή. Εσύ θέλεις να παραμείνεις μόνος σου και ίσως να σκεφτείς κάποια πράγματα για το μέλλον σου. Η μοναξιά όμως θεωρείται ένα από τα πιο αρνητικά συναισθήματα και πραγματικά πονάει πολύ. Ειδικά τις γιορτές, οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από φιλίες, από σχέσεις, από οικογένεια. Θέλουν να νιώσουν αυτή τη ζεστασιά, τη στοργή, τη συντροφικότητα. Το καταλαβαίνω. Εάν όμως αυτό συμβαίνει αυτές τις γιορτές και εσύ είσαι μόνη σου, χωρίς το τέρι σου, μην ανησυχείς. Μαζί θα δούμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Καταρχήν, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι για να αλλάξει κάτι χρειάζεται καταρχήν εσύ να το πάρεις απόφαση. Όρισε λοιπόν ότι αυτές οι γιορτές είναι η αρχή για να κάνεις τα καινούργια σου βήματα, οτιδήποτε χρειάζεται για να φτάσεις τελικά στο στόχο σου. Στο να είσαι σε μια υπέροχη σχέση ή να έχεις πολύ περισσότερους φίλους ή να ξανασυνδεθείς με την οικογένειά σου, οτιδήποτε χρειαστεί, αρκεί να φύγεις από τη μοναξιά. Να θυμάστε, στις γιορτές υπάρχει εξωστρέφεια. Οι άνθρωποι είναι σε καλή διάθεση. Όλοι έχουν πολύ μεγάλη όρεξη να γνωρίσουν καινούριους ανθρώπους, να κάνουν μαζί πράγματα, να διασκεδάσουν. Οπότε είναι η καλύτερη περίοδος για να βγούμε έξω και να συναναστραφούμε καινούριο κόσμο. Φροντίζω τον εαυτό μου, βάζω τα καλύτερα μου ρούχα, ντύνομαι όμορφα, βάζω ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό μου και αποφασίζω ότι αυτή τη φορά δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Θα παραμείνω ανοιχτή, θα γνωρίσω καινούριους ανθρώπους, θα συστηθώ. Θα ανοίξω χώρο στη ζωή μου για κάτι καινούριο. Βοηθάει πολύ να συμμετέχει σε δράσεις, σε κοινωνικά δρόμενα. Να ξέρεις ότι αν κάνεις μια μικρή αναζήτηση στο Google, σε κάθε δήμο, σε κάθε πόλη, έχουν κανονίσει και έχουν οργανώσει πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα για σένα. Μπες στη διαδικασία να συμμετέχεις. Ένας άλλος τόπος όπου μπορείς να γνωρίσεις πολύ καινούριο κόσμο και να νιώσεις και καλά, είναι εκείνος της προσφοράς. Το να συμμετέχεις εθελοντικά σε κάποιες φιλανθρωπικές οργανώσεις και κάνεις το καλό, όπου θα νιώσεις εσύ πανέμορφα με τον εαυτό σου, αλλά ποιος ξέρει ποιον μπορεί να γνωρίσεις εκεί. Σωστά? Μια άλλη ιδέα είναι να κάνεις μια γιορτή στο σπίτι σου. Κάλεσε συναδέλφους με τους οποίους δεν έχετε γνωριστεί ακόμα πολύ καλά. Θα δεις και την ανθρώπινη πλευρά τους. Μπορεί μάλιστα να τους πεις αν θέλουν να φέρουν και κάποιους φίλους τους. Άνοιξε το σπίτι σου, άνοιξε την ψυχή σου και ετοιμάσου να δεχτείς τη νέα ενέργεια να σε πλησιάζει. Μια τελευταία ιδέα που έχω για σένα, και είναι ο κατάλληλος τόπος πάλι για να γνωρίσεις καινούριους ανθρώπους, είναι να ακολουθήσεις ένα οργανωμένο ταξίδι και θα δεις προορισμούς που δεν έχεις επισκεφτεί ποτέ στο παρελθόν, αλλά ποιος ξέρει με ποιους θα κάνεις παρέα εκεί που θα πας. Σε κάθε περίπτωση, αν θέλουμε να αποκωδικοποιήσουμε το συναίσθημα της μοναξιάς, έχει για μας ένα κρυφό μήνυμα. Η μοναξιά μας λέει, κορίτσι μου, το ξέρω ότι δεν θέλεις να είσαι μόνη σου. Θέλεις να είσαι σε επαφή και σε σύνδεση με άλλους ανθρώπους. Οπότε βγες έξω, κάνε οτιδήποτε χρειαστεί, γνώρισε καινούριους ανθρώπους και απόλαυσε τη ζωή σου με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις. Το πνεύμα των γιορτών είναι με το μέρος σας. Είμαι σίγουρη ότι θα σας βοηθήσει. Είστε μία απόφαση μακριά από την υλοποίηση του στόχου σας. Τέρμα η μοναξιά. Σας εύχομαι να έχετε μία εξαιρετική χρονιά. You matter.